Μπήγες με τον Κώστα Πρέκα. Τι ζώδιο είπαμε είσαι? Παρθένο. Και μια γυναίκα με αγάπησε, ακούγοντας το ότι είμαι Παρθένο. Κοίτα, θες να γίνουμε μπήγες, θα σφαχτούμε. Δηλαδή, διάλεξε το δρόμο που θα πάρει αυτή η εκπομπή. Αν είναι να παίζω μαζί σου συνέχεια, μπήγες, ευχαρίστως. Α, ωραία. Λοιπόν, Παρθένος, το ζώδιο είναι κακό ζώδιο. Είναι ένα ζώδιο το οποίο μαγεύει τους ανθρώπους, τους μαγνητίζει και τους οδηγεί σε λαθεμένους δρόμους. Το έχω πάθει και ξέρω. Δεν κατάφερα να σε μαγέψω. Το έχω πάθει και ξέρω. Αλλά εμείς δεν τσιμπάμε. Είμαστε εγώγεροι εμείς και δεν καταλαβαίνουμε από τέτοια. Είμαστε δρόμος. Τι λέει το ζώδιο του κυρίου? Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά. Αναλυτικός, μετριόφρον και μεθοδικός. Είναι ένας Παρθένος με μανία στην τελειότητα, την οργάνωση και την αυτοκριτική. Χαρακτήρας που διακρίνεται για τους φιλικούς και ευγενικούς του τρόπους, την τρυφερότητα, την κοινωνικότητα και την τάση για ρομαντισμό. Έτσι. Μαχητικός όπου και όταν χρειάζεται και εξαιρετικά δραστήριος στον έρωτα. Όλα αυτά. Για μένα είναι αυτά. Ναι, είναι για μέσα. Ναι, σε μερικά βέβαια, απόλυτα. Ποιοι άλλοι ήταν Παρθένοι? Διάσημοι Παρθένοι. Σον Κόνερι, Πίτερ Σέλλερς, Μάικλ Τζάκσον και Μαριάντζελα Μελάτο. Καλά, αν χρειάζεσαι με την τελευταία, δεν παίζεις, άμα είσαι με το... Σ' αρέσει Σον Κόνερι. Ναι, είναι σπουδαίος ηθοποιός. Και δεν είναι φοβερό. Σεξπηρικός ηθοποιός. Και δεν είναι φοβερό ότι όσο μεγαλώνει γίνεται καλύτερος. Βέβαια. Έτσι συμβαίνει στους καλούς ηθοποιούς. Συμβαίνει αυτό μαζί σου. Εδώ. Αυτό θα το κρίνεις εσύ και ο κόσμος. Εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι κάνω πολύ σωστά τη δουλειά μου. Πολύ σωστά. Δεν θα μπορούσα ποτέ να μιλήσω για μένα. Είναι τραγικό το να βλέπεις ανθρώπους να μιλούν για τα επιτεύγματά τους. Ο ηθοποιός, είτε καλός είτε κακός, πρέπει να είναι ταπεινός. Πρέπει να προσέχει τον άλλον περισσότερο. Αυτό μου θυμίζει το ηθοποιός σημαίνει φως ή κάτι τέτοια που λέτε, τα οποία είναι λίγο και λίγο κλισέ. Δηλαδή δεν είναι ταπεινοί οι ηθοποιοί. Ναι, πρέπει, δεν να είναι. Πρέπει να είναι ταπεινοί. Αν δεν είναι. Μιλήσα για ηθοποιούς. Ναι. Να πάρω ένα μπαλάκι. Να πάρεις, αλλά θέλω να πω, ξεφεύγοντας από το τι πρέπει να είναι, να πάμε στην πραγματικότητα. Ξέρεις, η πραγματικότητα, μου... χαρά μου. Συγχώρεσαι. Εσύ λες ότι δεν έχεις καμία σχέση, αλλά υπάρχει δεν... κακομοίρα. Όχι, δεν είναι δυνατόν να κρίνω εγώ τον εαυτό μου. Ο θεατής θα με κρίνει. Αυτό να λέγεται. Και το κοινό είναι εκείνο που μας έχει τοποθετήσει όλους. Κώστα, είσαι στεναχωρημένος. Ναι, πολύ. Δηλαδή μου φαίνεται ότι είσαι, ελπίζω να μην είσαι μαζί μου, αλλά γιατί είσαι στεναχωρημένος, με τι είσαι στεναχωρημένος? Με την ευχαριστία. Ποιον? Πολλών ανθρώπων. Είναι τρομερό να βλέπεις γύρω σου ανθρώπους που να είναι αχάριστοι, να προσφέρεις την καρδιά σου, το χέρι σου και να τη χτυπάνε την καρδιά ή να σου κόβουν το χέρι. Αυτό είναι που πραγματικά με πληγώνει. Πέρα από αυτό όμως μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ζω σήμερα, δηλαδή μια περίοδο πολύ σπουδαία, γιατί αγγίζω τα όνειρά μου. Αγγίζω τις παραγωγές που θέλω να κάνω στην τηλεόραση, αγγίζω τα θεατρικά έργα που θέλω να ανεβάσω και θα ανεβάσω σε ένα αλλασσόμενο ρεπερτόριο το χειμώνα. Έχω ένα θέατρο σημαντικό, θα έλεγα, που σίγουρα σέβεται το κοινό και τον ηθοποιό. Είναι φτιαγμένο με πολύ μεράκι. Δεν έχει κανένα λόγο να είσαι στεναχωρημένος. Με πολύ μεράκι. Ή σου κόστησαν τόσο πολύ όλα αυτά? Το οικονομικό επαναλαμβάνω. Όχι, δεν λέω για το οικονομικό. Ναι, το άλλο. Κόστησε γιατί το φτιάχνεις, φτιάχνεις έναν ηθοποιό. Και ξαφνικά αυτός ο ηθοποιός λέει μέχρι εδώ θέλω να ανοίξω τα φτερά μου. Να τα ανοίξεις τα φτερά σου. Και καμία, σε παρατάει εσένα. Καμία αντίρρηση. Με παρατάει. Φεύγει. Δεν φεύγει. Απλά αρνείται. Αρνείται το 12χρονο που είναι μαζί σου. Μιλάω για την ευχαριστία, όχι τη δική μου, δηλαδή των ανθρώπων που είναι δίπλα μου, αλλά την ευχαριστία των περισσότερων, γιατί το βλέπω κάθε μέρα, διαβάζω κάθε μέρα. Πονάω γιατί ο τόπος μας περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν οι κίνδυνοι που μας έχουν περιτριγυρίσει και κανένας, μα κανένας δεν έχει σηκώσει φωνή που θα πρέπει κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, να δώσει χέρι ο ένας τον άλλον, να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αυτά όλα με στενοχωρούν, με πονάνε ειλικρινά. Και αυτό είναι ευχαριστία. Όταν έχεις προσφέρει τον πολιτισμό σε αυτούς τους λαούς, δεν είναι δυνατόν ξαφνικά να σου γυρίζουν την πλάτη και να συμβαίνουν όλα αυτά. Γίνεται όμως. Και να αντιμετωπίζει ο λαός μας όλα αυτά τα δεινά. Αυτό δεν είναι μια ευχαριστία?
θα ασχοληθώ τώρα με τον ηθοποιό που γέλησε την πλάτη. Μα δεν με απασχολεί αυτό. Σαν να μου φαίνεται με τον Σαμαρά, δεν πιστεύω να είσαι με τον Σαμαρά. Όχι, δεν είμαι καθόλου με τον Σαμαρά. Δεν είμαι καθόλου με τον Σαμαρά και αυτό είναι δεδομένο και σε παρακαλώ. Ναι, νομίζω λέω κάποιε κουβέντε. Όχι, μην με μπερδεύει. Δεν είμαι καθόλου με τον Σαμαρά. Θα χαρακτηρίζει τον εαυτό σου ότι βρίσκεται πολιτικά κάπου. Ναι, στην φιλελεύθερη παράταξη. Όχι, κακομοίρα αυτή. Καλά. Από Μητσοτάξη κυκλοφοράει εκεί μέσα μέχρι. Δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ο πατέρας μου έλεγε ότι όταν χάσει τον μπούσουλα, κάπου γκρεμίζεσαι. Και έχουν χάσει τον μπούσουλα, νομίζω. Ως πρωταθλητής της καταδύσης, έτσι, έχεις μάθει τουλάχιστον να βουτάς στα βαθιά νερά. Ναι, κάθε μέρα. Τι γίνεται άμα βουτήξεις και η πισίνα είναι πιάσει πάτο, μπαπ, κάτω. Πώς εικόνεσαι? Δεν έχω επιτρέψει ποτέ να λείπει το νερό από την πισίνα. Βάζεις αρκετό νερό, δηλαδή, για να σε σηκώνει αυτή. Αν και θα έλεγα, υπάρχει αυτό το σπόρο, υπάρχει και στην Αμερική. Πέφτεις από πολύ μεγάλο ύψος σε μικρό βάθος. Ήμουν ικανός και τότε, γιατί έπεσα από 16 μέτρα σε βάθος 50, σχεδόν 50 πόντι ήταν το, σε 50 πόντους νερό. Μ' αφήνεις να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Για τις καταδύσεις, σαν καταδύσεις, πώς το γαλό έκανες καταδύσεις πριν από 30 χρόνια, δηλαδή ήταν λίγο σπάνιο το σπόρο για τότε. Ναι, είμαι εκείνος που έφερε στην επιφάνεια αυτό το άθλημα. Και πού το έχεις δει στο σινεμά? Από στο... αμερικάνικες ταινίες 8 μιλιμέτρα. Ναι. Και αν έγινε πρωταθλητής και κατέχω το παγκόσμιο ρεκόρ σήμερα και δεν έχει καταρριφθεί ποτέ, και αυτό από λάθος, θεωρούμε